Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία και το σημερινό μας θέμα είναι η υγεία των δοντιών μας. Μαζί μας βρίσκεται η Δόκτωρ Άννα Μαρία Γιαννίκος, οδοντιατρός χειρουργός και θα απαντήσει στις πιο συχνές οδοντιατρικές ερωτήσεις σε πόλεις της ύλης. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα και πάρει κυρία Γιαννίκος. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Χαρά δικιά μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ναι, επιλέξαμε μαζί αυτό το θέμα, διότι πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε πολλές πτυχές των οδοντιατρικών ασθενών και των ανησυχιών, των συχνών ερωτήσεών τους, ώστε να δώσουμε τις απαντήσεις που χρειάζονται οι ασθενείς να και ενδιαφέρονται να ακούσουν. Πολύ σωστά, Δόκτωρ Γιαννίκος. Λοιπόν, να αρχίσουμε νομίζω με την πρώτη, γιατί αυτό είναι ένας συνδυασμός με την ομορφιά των δοντιών, γιατί πρόκειται για τη λεύκανση των δοντιών, αλλά ακούμε πολλές φορές ότι υπάρχει πόνος μετά την λεύκανση. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κάποιος όταν συμβεί αυτό? Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να υπάρχει κάποια, και δεν είναι πόνος, είναι μια ευαισθησία που μπορεί να προκληθεί μετά από μια λεύκανση. Mm-hmm. Και αυτή η ευαισθησία οφείλεται, έτσι να το πούμε ξεκάθαρα, οφείλεται στην αφυδάτωση που συμβαίνει για πολύ λίγες ώρες στο σμάρτον των δοντιών. Άρα έχουμε τρόπους και να την προλάβουμε και να την ελέξουμε. Και αυτή είναι, ας πάρει ο ασθενής μας πολύ νερό, ώστε τι θα κάνει, θα ενυδατώσει την αδαμαντίνη, το σμάρτον των δοντιών. Ή μπορεί, αν χρησιμοποιεί τη λεύκανση του σπιτιού, τότε μπορούμε να του πούμε να μειώσει την ποσότητα του λευκαντικού παράγοντα, του λευκαντικού τζελ. Ή, αν, ότι ο καθένας, για μένα μπορεί να είναι ευαισθησία, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι λίγο ο πόνος. Άρα, καλό είναι, αν νιώθει ο ασθενής και ανησυχεί ότι αυτό θα εξελιχθεί σε πόνο, καλύτερα να πάρει έναν ήπιο παυσίπονο ή να χρησιμοποιήσει μία οδοντόκρεμα ώστε να γίνει η απευαισθητοποίηση. Αυτή η οδοντόκρεμα να έχει μέσα νητρικό κάλιο, παράγοντα που θα βοηθήσει στο να σταματήσει αυτή και να ελέγξει αυτή την ευαισθησία.